Καλημέρα, πώς μου είστε, τι κάνετε? Δευτέρα του Πάσχα, συνεχίζουμε κανονικά τα vlog. Έχει πάει 20 του μήνα και πραγματικά δεν το πιστεύω. Δεν περίμενα να καταφέρω να κάνω vlog τόσες μέρες. Νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι και μια διαδικασία, δεν είναι μέχρι να τα γυρίσω. Όπα, η μπλούζα μου στραφταλίζει, πολύ ωραία. Μέχρι να το γυρίσω, μέχρι να το μοντάρω, να τα ανεβάσω, να το κάθε βράδυ το vlog, είναι μια διαδικασία. Τέλος πάντων, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φτάσει ήδη στις 20 μέρες και ουσιαστικά μία μέρα δεν κάναμε vlog και αυτή ήταν το μεγάλο Σάββατο. Μάλλον τράβηξα, απλά δεν ανέβηκε το βράδυ. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα έχω διάφορα πραγματάκια να κάνω και να σας δείξω. Πήγα τον Νικολάρα μία βόλτα να βγει λίγο έξω. Έστειλα κανονικά το μηνυματάκι μου νούμερο 6. Και τώρα γύρισα, θα πάω να ετοιμάσω να φάω πρωινό. Έχω τα δημητριακά μου με το γάλα. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ημέρα μας. Λοιπόν, το χειρότερό μου είναι να πλύνω τα ψιά. Δηλαδή το ταψί το μισό πραγματικά, όταν πρέπει να το πλύνω, όταν έχω φτιάξει, ας πούμε, κρέα στο φούρνο πατάτης και πρέπει να πλύνω το ταψί το μισό. Αλλά υπάρχουν μερικά tips όσον αφορά το κλείσιμο του ταψιού. Σας τα έχω δώσει και στο Instagram, κάπου έχω και highlight cleaning tips. Λοιπόν, αρχικά, ό,τι υπάρχει μέσα στο ταψί, λάδια, υπολείμματα από το φαγητό, οτιδήποτε, δεν το αδειάζουν ποτέ στον νεροχύτη. Θα καταστραφούν οι σωλήνες, θα φράξουν και θα βουλώνει ο νεροχύτης μας συνέχεια. Αδειάζουμε είτε στα σκουπίδια, είτε σε κάποιο μπουκαλάκι αν θέλουμε να πάμε μετά σε ανακύκλωση το λάδι. Είτε οτιδήποτε, τα αλλάζουμε, τα πετάμε όλα αλλού. Εγώ τα πετάω στα σκουπίδια προσωπικά. Και στη συνέχεια βάζουμε νερό μέσα, μουλιάζει λίγο, ώστε να μαλακώσει, έχει μείνει κάτι και είναι χθεσινό. Βάζουμε το νεράκι μας. Αν θέλουμε, βάζουμε και λίγο ξύδι που διαλύει τα λίπη ή λίγο απορριπαντικό πιάτο που και αυτό κάνει δουλειά. Λοιπόν, και μετά μπορείτε, αν έχουν μείνει υπολείμματα, να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο εργαλειάκι, μια πιαξίστρα, η οποία ουσιαστικά είναι για κεραμικές εστίες συγκεκριμένη. Εγώ την έχω πάρει από τα Δίκο. Την είχα πάρει νομίζω 1 ευρώ. Είναι απίστευτα χρήσιμο προϊόν, απίστευτα χρήσιμη. Καθαρίζω τις εστίες, καθαρίζω πάγκους αν έχει μείνει, ας πούμε, ζύμη, οτιδήποτε έχει κολλήσει για να μην τρίβω πολλή ώρα. Προσεκτικά πάντα, να μην χαράξουμε τίποτα, προσέχουμε. Με αυτό λοιπόν μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και το ταψί σας ή τη γάστρα σας ή ένα πυρέξ, αν έχει μείνει κάτι και έχει κολλήσει από το φαγητό και δεν φεύγει, δεν μαλακώνει αρκετά με το νερό. Πάντα με προσοχή, για να μην χαράξουμε ταψί, γάστρα, πάγκο, εστίες, οτιδήποτε. Ό,τι και να κάνουμε, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και να το βάλουμε, οποιαδήποτε εξίστρα, όχι μόνο αυτή, πρέπει να το προσέχουμε γενικά πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά αφού κάνουμε ό,τι κάνουμε και αφού έχουμε καθαρίσει ό,τι είχε μείνει μέσα, τα πετάμε πάλι στα σκουπίδια. Το νερό το ρίχνουμε μέσα στο νεροχύτη, αν έχουμε βάλει, αλλά οτιδήποτε υπολείμματα έχουμε ξύσει και όλα αυτά, πετάμε στα σκουπίδια, όχι στο νεροχύτη μας. Και μετά πλένουμε κανονικά το ταψάκι μας. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το σουγκαράκι. Είναι από τη Μιρένα, το λατρεύω. Πραγματικά δεν θέλω να ξαναπάρω ποτέ αυτό το κλασικό, το κίτρινο, το άσχημο σουγκαράκι που είναι για τα πιάτα. Δεν έχω καταβολευτεί με αυτό. Από τη Μιρένα. Έχω και τα πανάκια που μου έχει φτιάξει. Αυτά εδώ πέρα. Τα οποία είναι 100% βαμβακερά και καθαρίζουν υπέροχα. Έχω αυτό σκούρο χρώμα που μου αρέσει και το βάζω και σαν διακοσμητικό εντός εισαγωγικών στην κουζίνα μου. Και έχω και ένα πιο ανοιχτό χρώμα το οποίο το έχω βάλει για πλύσιμο τώρα. Καθαρίζει τα πάντα. Πάγκους. Είναι πολύ απορροφητικό, οπότε καθαρίζεις τα ποτήρια σου, τα πιάτα σου. Οτιδήποτε θέλεις, τραβάει όλη την υγρασία και τα βάζεις κατευθείαν στεγνά στα ντουλάπια σου. Είναι καταπληκτικά γενικά αυτά τα πανάκια και τα λατρεύω. Θα σας βάλω από κάτω link, αν θέλετε, να τα δείτε κι εσείς.
Επιστρέφουμε τώρα στο ταψί μας. Πλένουμε το ταψί μέσα, κανονικότητα, και τα αφήνουμε να στραγγίξει. Με τούτα και με εκείνα, με έπιασε προκοπή σήμερα και φύλαξα τα χειμωνιάτικα. Έχω αφήσει κάτω μπλούζες που είναι σχετικά λεπτές, οπότε μπορούν να φορεθούν. Και τα κοντομάνικά μου που ήταν κάτω έτσι κι αλλιώς. Γενικά, εγώ δεν αλλάζω ντουλάπα ανάλογα με την εποχή. Δηλαδή, είναι όλα μου τα ρούχα κάτω. Τα μόνα που φυλάζω είναι τα μάλινα, τα οποία δεν μπορώ να τα βλέπω καν το καλοκαίρι. Θέλω να τα μαζέψω, να τα βάλω ψηλά. Τα υπόλοιπα μένουν κανονικά. Δηλαδή, λεπτά μπλουζάκια, ζακετούλες, όλα αυτά τα αφήνω κανονικά κρεμασμένα στην ντουλάπα μου. Είναι αρκετά μεγάλη, τα χωράει ούτως ή άλλως. Δεν έχω και τόσα ρούχα. Τα κοντομάνικα είναι μόνιμα κρεμασμένα, τα παντελόνια μου όλα. Αλλά τα μάλινα θέλω να τα φυλάξω. Και με το και με εκείνα τα φύλαξα. Σήμερα με έπιασε η προκοπή, δεν ξέρω τι γίνεται. Βασικά έφερα κάποια ρούχα που είχα πλύνει και ήθελα να τα βάλω στην ντουλάπα, τα οποία δεν φορούνται πια, δεν είναι της εποχής, οπότε λέω κάτσε τα φυλάξω κατευθείαν. Και λέω αφού τα φυλάζω που τα φυλάζω, δεν φυλάζω και τα άλλα που είναι καθαρά. Γιατί να το ξανακάνω άλλη μέρα και λέω ας τα κάνω όλα μαζί. Τέλος πάντων, έβγαλε και την απλωματοθήκη να αλλάξω, να πάει για πλύσιμο η άλλη, να βάλω μία πιο. Μισό λεπτό. Μία πιο ανοιξιάτικη. Αυτή εδώ πέρα. Είναι πιο φωτεινή, έτσι μου αρέσει πιο πολύ. Είπα ότι θα φάω ελαφριά το μεσημέρι. Δεν το λες και πολύ ελαφρύ. Δεν μπορώ να ξέρω ότι υπάρχει τζατζίκι στο ψυγείο και δεν τρώω. Η παντζάρια, η μυζήθρα, οι πατάτες. Τρελαίναμε. Έφτιαξα και ένα τοστάκι, στο οποίο έχω βάλει τυρί, ντομάτα, ρόκα. Τέλεια. Πολύ ελαφριά πάλι. Καλή μου όρεξη και καλή σας όρεξη και εσάς, αν είναι μεσημέρι ή βράδυ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Γενικά, αν τρώτε, καλή σας όρεξη. Σήμερα, εν τέλει, δεν τράβηξα όσο θα ήθελα. Με έπιασε όλη η νοικοκυροσύνη του κόσμου, δεν ξέρω τι συνέβη. Και έκανα και το πίσω μπαλκόνι, το οποίο πίσω μπαλκόνι συνεπάγεται και τα παράθυρα τζαμαρίας υπνοδωματιών. Οπότε, ναι, εκτός ότι πήρε πάρα πολύ ώρα. Μου βγήκε η πίστη, έπεσα ξερή το μεσημέρι, δηλαδή ευτυχώς κοιμήθηκα, η άνθρωπο δεν κοιμήθηκε, με τον Νίκο κάτσανε μέσα, αλλά εγώ κοιμήθηκα, ο μικρός κοιμήθηκε λίγο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όχι, οι τζαμαρίες πεταλαιπωρούν πάρα πολύ και είναι και κάτι που μισώ. Βάλε με να πλένω πιάτα, να καθαρίζω, να σκουπίζω, να σφουγγαρίζω, δεν με πειράζει. Όχι, σίδερο και τζαμαρίες. Είναι το χειρότερό μου. Πραγματικά. Τέλος πάντων, έκανα και το πίσω μπαλκόνι, έκανα και τις τζαμαρίες, πάρα πολύ ωραία. Και παντζούγια και σίτες και όλα τώρα. Όχι απλά έτσι λίγο νεράκι. Όχι, όχι. Πολύ καλό καθάρισμα. Βέβαια, έξω έχει συννεφόκαμα. Φοβάμαι ότι μπορεί να έρθει πάλι νοτιάς. Και αν έρθει νοτιάς, θα έρθει και σκόνη. Και αν έρθει σκόνη, θα πάει τζάμπα όλο το καθάρισμα. Διότι εδώ πέρα, Κρήτη, εμείς γενικά υποφέρουμε κάθε χρόνο από τη σκόνη. Από την αφρικανική σκόνη. Φέτος βέβαια είμαστε πολύ καλά ακόμα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και γιατί. Τέλος πάντων, σκέφτομαι λοιπόν ότι αν όντως έρθει νοτιάς, πάει τζάμπο όλο το καθάρισμα που έκανα. Δεν πειράζει. Είχε πάρα πολύ έτσι χώμα το πίσω μπαλκόνι. Γιατί είναι στον κήπο από τη μεριά που δεν έχει γκαζόν. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ κοκκινόχωμα εκεί πέρα γύρω-γύρω. Και γενικά όταν φυσάει, όταν βρέχει, όλα αυτά μαζεύεται στο μπαλκόνι κοκκινόχωμα. Και ακόμα και με τη βροχή, επειδή δεν το πιάνει καλά, επειδή είναι σκευασμένο, δεν θα ξεπληθεί καλά όπως φαίνεται το άλλο μπαλκόνι άμα βρέξει. Το κοκκινόχωμα μένει. Οπότε ήθελα ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Είναι το δεύτερο καθάρισμα που κάνω μες την άνοιξη στο μπαλκόνι. Και ξέρω ότι πάλι θα γεμίσει χώμα. Και ξέρω ότι το καλοκαίρι θέλει τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα καθάρισμα. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και πριν βγουν τα μικρά να παίξουν έξω, είπα να ετοιμάσω εγώ σιγά σιγά το βραδινό όλου μας. Εμείς θα φάμε πατάτες, οπότε καθαρίζω, δεν τις βράσω, τις φάω στο σαλατούλα. Θα είναι πατατούλα, αυγουλάκι, ντομάτα, κρεμμύδι, χωριάτικη. Θα βάλω λαδάκι, αλάτι και μπορεί και λίγο λεμόνι, λίγο ξύδι. Θα δω τι του πάει πιο πολύ. Το λεμόνι βασικά μου αρέσει εμένα, η αλήθεια είναι, με την πατάτα. Αχ, τώρα μου έχουν λείψει οφτές πατάτες, έτσι σε φούρνο, σε τζάκι. Αυτές που τις βάζουμε στο αλουμινόχαρτο.
Αυτές μου έχουν λείψει τώρα. Αυτές μας τις έφτιαχνε ο παππούς όταν ήμασταν μικρά στο χωριό. Μικρά σε όλες τις ηλικίες, δεν ήταν, δεν τίθεται θέμα. Πιο μεγάλα πήραμε και καμιά ρακή. Έτσι. Για το καλό, τέλος, πιο μεγάλο εννοώ ενήλικες πλέον, έτσι. Δεν πήραμε ανήλικα. Λοιπόν, και τις έβαζε στο φούρο, στη σόμπα που είχαν. Διότι είχαν σόμπα για να δεν στέρνονται, για να ζέρουν το σπίτι. Ξυλόσωμα και τις έβαζε μια μερικιά της ξυλόσωμα. Πω, τι ωραίες που γινόντουσαν. Βάζαμε και μια ρακή εκεί μεγαλώνοντας. Πιο μεγάλα που ήμασταν με τους γονείς μου. Με τον μπαμπά, γιατί η μαμά δεν πήρε ρακή. Λοιπόν, και ήταν τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πατάτα. Τέλος πάντων, πατατούλες θα κάνω για μας. Για τα παιδιά έχω βάλει να ξεπαγώσει κιμάς. Θα τους κάνω τα μακαρονάκια πέπα που είναι, που τους αρέσουν. Τα οποία είναι εύκολα και για τον μικρό, επειδή τώρα τρώει μόνος του. Έχει ξεκινήσει βασικά να τρώει μόνος του. Του είναι πιο εύκολα αυτά τα μακαρονάκια για να τα πιάνει με το κουταλάκι. Καλά, καταλήγει πολλές φορές τα πιάνει με το χέρι. Okay, δεν με πειράζει καθόλου, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει να μαθαίνει μόνος του να τρώει. Να ανεξαρτητοποιείται και σε αυτό το κομμάτι. Και μετά να μας μείνει τουαλέτα, που δεν νομίζω να τα καταφέρουμε φέτος το καλοκαίρι, είναι αρκετά μικρός ακόμα, δεν φαίνεται καθόλου έτοιμος, αν και τα λέει, δηλαδή θα πει όταν κάνει κακά του, θα πει όταν λερώσει την μπάνα του, είτε και απλά να κατουρηθεί, το λέει, αλλά δεν είναι έτοιμος, διότι ξυπνάει το πρωί και είναι το παιδί, αλλάζουμε κάθε μέρα πιζάμες, διότι κατουράει, φεύγουν από παντού και φοράει και μεγαλύτερο νούμερο πάμπερς. Για να είναι και καλά πιο καλή απορροφητικότητα. Λοιπόν, έχω βγάλει τις πατάτες μου. Θα τις βάλω να βράζουν από τώρα, τις ξεφλούδισα. Θα πιω στο μαλλί γιατί δεν βολεύει, παιδιά, το μαλλί κάτω δεν βολεύει με το μαγείρεμα. Θα φύγει και μια τρίχα μέσα και θα ψαχνόμαστε γιατί δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Αλλά μαδάω κιόλας. Δεν μου φτάνουν όλα τα καλά του κόσμου, μαδάω κιόλας. Είναι μόνο και εμένα η εποχή μου. Είναι η δικιά μου, του Μανώλη, του Νικολάρα. Γενικά είναι η εποχή μας τώρα που μαδάμε, οπότε ναι, 1, 2, 3, 6, 8 πατατούλες έβαλα, δεν τις λες και μικρές βέβαια, οπότε θα κάνει δουλίτσα. Δυο άνθρωποι θα πάμε, θα μείνει και για με πατατούλες, όσο και στα παιδιά ίσως, αν και θα τους έχω φτιάξει την κοιμάτια με τα μακαρονάκια, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Θέλω να μαζέψω λίγο και το νεροχύτη μου, διότι το πρωί την έλαμψα την κουζίνα. Όταν λέμε την έλαμψα, την έλαμψα. Τώρα, πάλι χάλια. Θα σας πάρω και λίγο πιο κοντά από εκεί, να βλέπω κι εγώ κι εσείς. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να έχουν μείνει 5-6 κουλουράκια από αυτά που έφτιαξα, που σας λέω βγαίνουν αμέτρητα πολλά έτσι, δηλαδή βγήκανε πάρα πολλά κουλουράκια. Πόσα θα κάνω. Τέλος πάντων, με αυτά τα κουλουράκια που έφτιαξα τα μέτρητα πολλά πριν μείνει ελάχιστα. Τα έχουνε κατασπαράξει, τα έχουνε φάει όσο δεν πάει άλλο. Τους αρέσει πάρα πολύ. Αβγάζω τώρα τα συνεργά μου για τη μακαρονάδα, για το εγκυμά. Λοιπόν, τι βάζω στην κοιμά. Στην κοιμά συνήθως βάζω διάφορα. Ειδικά είναι να πάμε και εμείς. Τώρα που είναι μόνο για τα παιδιά, θα βάλω πολύ βασικά πραγματάκια. Θα βάλω ένα φύλλο δάφνης. Το γράφω κιόλας. Δαφνόφυλλα. Φύλλα δάφνης. Αυτά τα μπολάκια, τα βαζάκια είναι από το IKEA. Έχω και τον κωδικό από κάτω. Ακόμα δεν έχω βγάλει τα χαρτάκια. Και αν έχουν πληθεί άπειρες φορές αυτά, δεν ξεκολλάνε. Είναι πολύ γερά. Θα βάλω ρυγανίτσα. Θα βάλω λίγο θυμάρι, μου σαν τραπάνω το θυμάρι μου, λίγη κανέλα, ελάχιστη κανέλα, αλατάκι και κουρκουμά. Κουρκουμά βάζω γενικά παντού. Το θυμάρι μου. Σήμερα έφτιαξα και τσάι το πρωί και ήπιαμε, εγώ δηλαδή δεν έχω πιει καφέ, και στο τσάι μου έβαλα τζίντζερ, όχι σκόνη, αποξηραμένο, και έβαλε και λίγο κουρκουμά μέσα. Είναι γευστικότατο, καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Και θέλω και το λαδάκι μου. Όχι, εδώ δεν έχει.
θέλω και το λαδάκι μου, ώστε να το τζιγαρίσω πρώτα τον κιμά μου. Συνήθως βάζω και ένα κύβο. Αλλά κύβο δεν έχω γιατί μου τελειώσανε. Και τώρα που το είπα, να θυμηθώ να βάλω τους κύβους, κύβο λαχανικών πάντα, στη λίστα για το σούπερ μάρκετ. Γιατί φτιάχνω τη λίστα μου σταδιακά. Μέσα στις ημέρες, τέλος πάντων, στην καθημερινότητά μας, ό,τι τελειώνει και ξέρω ότι θέλω να το ξαναπάρω, το γράφω στη λίστα μου και όταν είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ, έχουμε έτοιμη τη λίστα. Οι κύβοι, καλώς και πώς, είχαν τελειώσει αρκετές μέρες, αλλά εγώ ξέχασα να τους βάλω στη λίστα. Μπράβο, Μαρίνα. Οπότε δεν έχουμε, δεν πειράζει όμως, γίνεται και έτσι πολύ ωραίο ο κυμάς, πάνω θέλω το κυμά. Επειδή είναι μόνο για τα παιδιά ο κυμάς, είναι μισό κιλό, δεν είναι παραπάνω. Οπότε το έβαλα το μεσημέρι να ξεπαγώσει ή ξεπαγώσει ήδη το βάλα κάτι 12.30 η ώρα. Και τώρα είναι 5, ναι, 5.30 και έχει ξεπαγώσει ήδη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γενικά μου αρέσει να μαγειρεύω το απόγευμα. Με βολεύει κιόλας πιο πολλές φορές. Δεν μπορώ να πω. Γενικά, μου αρέσει να μαγειρεύω το απόγευμα. Με βολεύει κιόλας, δεν μπορώ να πω. Διότι το πρωί είμαι μόνη μου στο σπίτι, δουλεύει ο Νίκος, οπότε δεν μπορώ και με τα παιδιά και να φτιάξω και όλο το φαγητό, ό,τι χρειάζεται και όλα αυτά. Το απόγευμα, επειδή είναι και πιο ήσυχα γενικά, θα βρουν κάτι να απασχοληθούν, βγαίνουν και έξω ο Νίκος εδώ πέρα και τα απασχολεί. Με βολεύει πάρα πολύ να κάνω το μαγείρεμά μου. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Ίσως τραβήξω μερικά πλάνα και απ' έξω αργότερα που θα βγούμε, διότι ο Νίκος έβαψε κάτι, δεν έβαψε, μα πέρασε λούστρο. Κάτι πολυθρόνες μπαμπού που είχαμε, τις είχαμε στο πίσω μπαλκόνι που καθάρισα σήμερα. Λοιπόν, σκεφτόμαστε πώς τις βάλουμε φέτος, τις έχουμε στο γκαζόν, να καθόμαστε σήμερα πέρασε τα παιδιά. Έχουμε μια σκέψη, δηλαδή θα κάνουμε τις μεγάλες μαξιλάρες, δηλαδή μπορεί να κάτσουν πάνω γατιά, μπορεί να πω ένα ξεπλωσίνη κολάρας. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε. Και τις έφτιαξε, οπότε μπορεί να σας δείξω μετά πώς τις έκανε. Αλλά δεν ξέρω και σίγουρα. Οπότε εγώ θα σας χαιρετήσω τώρα. Θα κλείσω αυτό το vlog. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα μαζί μου. Ακόμα, μετά από 20 μέρες. Και παρακολουθείτε ακόμα τα vlog. Και πραγματικά νιώθω ότι σας έχω γνωρήσει κάποιες κοπέλες από εσάς. Ανταλλάσσουμε τόσο συχνά μηνύματα που πλέον σας γνωρίζω, σας ξέρω. Στο Instagram υπάρχει διαγωνισμός που τρέχει μέχρι αύριο βράδυ στη συνεργασία με τα Δημητριακά Δασκαλάκης. Τα υπέροχα Δημητριακά που τρώω αυτές τις ημέρες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα και έχω ενθουσιαστεί. Και μάλιστα αυτό είναι το πιστικό κομπούτερο που τελειώνει, οπότε θα πρέπει να παραγγείλω νέο πακέτο, νέα συσκευασία. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, από κάτω θα σας έχω το link κατευθείαν για τον διαγωνισμό, αν θέλετε να πάτε. Αυτά από μένα για σήμερα, μέχρι το επόμενο vlog που θα είναι αύριο, να περνάτε υπέροχα, καταπληκτικά, τέλεια και από μένα φιλάκια πολλά!